του Δήμου Μεσίνης, στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο Δήμαρχος Μεσίνης, ο κύριος Γιώργος Αθανασόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και Αγκαλόπουλε. Καλησπέρα. Κύριε Δήμαρχε, τι θα προσφέρει αυτή η λειτουργία αυτού του σταθμού του ΕΚΑΒ και αν λύνει το πρόβλημα, να το πω έτσι, γιατί μιλάμε για μια ολόκληρη ζώνη και του Δήμου Μεσίνης αλλά και του Δήμου Πυλιονέστρος. Πραγματικά είναι μια ευχάριστη εξέλιξη αυτή, κύριε Καναλόπουλε. Ενημερώθηκα σήμερα από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ ότι από αύριο και για δύο μήνες θα είναι μια πιλωτική εφαρμογή που θα καλύψει την καλοκαιρινή περίοδο όπου ο κόσμος αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό στη συγκεκριμένη περιοχή, στη νοτιοανατολική Μεσσηνία θα έλεγα. Είναι ένα αίτημα χρόνων, είναι μια διεκδίκηση χρόνων και θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο επιτέλους. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια κάλυψη με ασθενοφόρο. Βέβαια στη Λογκά λειτουργεί το κέντρο εφημέρευσης όπου θα στεγάσει και το ΕΚΑΒ. Από πέρυσι τον Οκτώβριο είχαμε πετύχει να αυξηθεί το προσωπικό του κέντρου εφημέρευσης της Λογκάς με μία νοσοκόμα σε μόνιμη βάση. Τώρα ενισχύεται ακόμα η παροχή υγείας στην συγκεκριμένη περιοχή με το ΕΚΑΒ. Πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι όλη η περιοχή ευχαριστημένη, να αισθάνονται ασφάλεια και επιτέλους πιστεύω ότι το Υπουργείο Υγείας και το κράτος γενικότερα κατάλαβε την αναγκαιότητα της ύπαρξης ασθενοφόρου στην συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί όπως ξέρετε τα περιστατικά είναι πάρα πολλά, γιατί και το οδικό δίκτυο δεν είναι το κατάλληλο και οι μονάδες όπου θα εξυπηρετούσαν περιστατικά από ατυχήματα ήταν πολύ απομακρυσμένες από τη συγκεκριμένη περιοχή και υπήρχε πολλές φορές μεγάλη καθυστέρηση στη διακομιδή στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Επειδή είπατε για πιλωτική λειτουργία για δύο μήνες, ενδέχεται μετά να δούμε κάτι σε μόνιμη βάση? Αυτό θα διεκδικήσουμε. Οι διεκδικήσεις συνεχίζονται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και θεωρώ και εμείς έχουμε συνδράμει σε μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και από άλλους. Δεν είναι ατομική επιτυχία μόνο. Ο Δήμος μόνος δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Χρειάζεται και τη βοήθεια όλων και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί όλους. Η επιδίωξή μας και ο στόχος μας είναι να δρεωθεί, να γίνει σε μόνιμη βάση σταθμός ΕΚΑΒ. Υπάρχει και χώρος στη συγκεκριμένη περιοχή που θα καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες της νοτιοανατολικής Μεσσηνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.